Οπότε φτάσαμε στο hostel στη Σεβίλη. Κοιμήθηκα λίγο γιατί ήμουν πτώμα. Αναπλήρωσα λίγο δυνάμεις και πάμε να φάμε. So we are here with Claire from England, my new friend. So let's see the setup of Sevilla. Εδώ στη Σεβίλη είναι τεράστιο. Είμαστε στην πλατεία της Ισπανίας με τον Francesco. Hola. Τι υπέροχο μέρος. Francesco, dove siamo? Torre dell'Oro. Torre del Oro. Qui είμαστε... Di Santa Cruz. Ναι, όπως είπε, είμαστε στη γειτονιά Santa Cruz. Είναι σαν λαβυρίνθος. Εγώ μόνο μου θα χανόμουν εδώ πέρα. Hostel στη Σεβίλη, η ώρα είναι 12:20. Έχουν φύγει όλοι, μόνο εγώ είμαι στο δωμάτιο. Να σας δείξω. Εδώ είναι το καθιστικό του hostel. Όπως βλέπετε, πολύ ωραίος χώρος. Και επίσης εδώ τρώμε και το πρωινό μας, το οποίο είναι η Λουσιάνα να ετοιμαστεί, μια κοπέλα την Αργεντινή, για να πούμε βόλτα. Ακόμα περιμένω. Λουσιάνα, πού είσαι? Λοιπόν, έχουμε τι λέει εδώ. Διαχάμος παρακαμιά. Ταξιδεύουμε για να αλλάξουμε. Ωραία. Και η Λουσιάνα θα πιει καφέ. Εγώ τσάι, καφέ δεν πίνω. Γεια. Μόλις μπήκαμε στο παλάτι του Αλκάζαρ.
ταβέρνα, la autentica. Το κάθε μέρος και το χάρτη για να σου δείξει που είναι το κάθε μέρος στην Ισπανία. Είναι φανταστικό. Πλάζα Ισπανία. Έχουμε κολλήσει. Δεν ξέρουμε να κάνουμε πι. Αυτά. Λουσιάνα. Vamos. Vamos. Δες, είμαι η ultima. Dale, dale. Καφέ. Καφέ. Πήρα 3 πράγματα με μόλις 2 ευρώ. Τι να πεις. Να φύγεις. Φτάσαμε στο hostel. Έχουμε περπατήσει 8 ώρες. Τα έχω παίξει. Εξερευνώντας τη Σάντα Καταλίνα με τη Λουσιάνα. Εδώ, Αλαμέδα δε Χέρκουλες, είναι τεράστια η πλατεία, έχει πολλά εστιατόρια, να φάτε τάπας. Así es la vida de viajero. Dura. Λουσιάνα. Muy difícil. Έτσι είναι η ζωή του ταξιδιώτη. Δύσκολη λέει. Αυτά. Εδώ είμαστε σε ένα μερκάδο. Francesco, να δούμε σέτας δε Σεβίλια. Ήρθαμε αυτή τη φορά να δούμε όμως το ήλιο βασίλεμα. Είναι μόνο 3 ευρώ. Οπότε τώρα πεινάσαμε, είμαστε κοντά στο Λασέτας και πεινάσαμε και ήρθαμε να πάμε στην ταβέρνα La Encarnación. Τάπας και κλαστά και θα δοκιμάσω και ένα κρασί που ονομάζεται Χιτάνα, Μανσανίλια, κάτι τέτοιο.
είμαστε στο πόντε της Τριάνα και με λίγα σουβενίρ και επιτέλους αποφάσισα να περάσω τη γέφυρα του ποταμός Γουαδαλκιβίρ. Τέλεια μέρα και τέλος αποφάσισα να πάω στην περιοχή της Τριάνα. Για να δούμε. Αν καταλάβω καλά, το όνομα του μαγαζιού είναι Μαρία Λιμόνες και είναι μόλις περνάμε τη γέφυρα στην περιοχή της Τριάνα. Λοιπόν, ας δούμε το καινούριο μου hostel στη Σεβίλη. Το δωμάτιο μου στο hostel για μία μέρα και αύριο φεύγω για Μάλαγα. Of I hate that when I have to talk.